Ο Γιώργος Λαζαρίδης είναι αρχιτέκτον μηχανικός, μιλάει ιταλικά και αγγλικά. Σπούδασε στην αρχιτεκτονική σχολή του Πανεπιστημίου του Παλέρμου, όπου και αποφύτησε με άριστα. Μετά την αποφύτησή του, υπηρέτησε τη θητεία του στην πολεμική αεροπορία ως εύθερος αξιωματικός. Είναι παντρεμένος με την Ευαγγελία Μπρούσα και έχουν δύο παιδιά, το Γιάννη και το Χάρη. Ο Γιώργος Λαζαρίδης διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της ΕΔΗΝ και Πρόεδρος της ΕΔΟΜ Θεσσαλονίκης, νεολαίας και μαθητικής οργάνωσης αντίστοιχα. Το 1980 στην Ιταλία, στο Παλέρμο, δημιούργησε την ανεξάρδημοκρατική φοιτητική κίνηση Αδουφουκού. Την κίνηση αυτή μετά, λίγα χρόνια και επιτυχημένη πορεία, την ενέταξε στη Δάπνο Αδουφουκού. Καταρχήν, εγώ προέρχομαι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Το ξέρετε, εκεί μεγάλωσα, μιλάμε ΟΝΕΔ, Δάπνο Αδουφουκού στη συνέχεια, ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΑΜΗ, Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών, γιατί είμαι μηχανικός, αρχιτέκτον μηχανικός στο επάγγελμα και κατασκευαστής, δηλαδή όλη μου η διαδρομή ήταν μέσα σε αυτόν τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Συνεπώς, ο Μακεδόνας βουλευτής ήταν από τα νεανικά του χρόνια μέλος της μεγάλης οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα δραστήριο. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Γιώργου Λαζαρίδη και η συμμετοχή του στις διαδικασίες του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι σημαντική και ποιοτική. Από τις αρχές της τρέχουσας κοινοβουλευτικής συνόδου έχει 115 ομιλίες στην Ολομέλεια, έχει καταθέσει περισσότερες από 50 ερωτήσεις και αναφορές και έχουν ψηφιστεί σημαντικές τροπολογίες ως τροποποιήσεις νόμων ή νομοσχεδίων που κατέθεσε. Ο Γιώργος Λαζαρίδης ήταν πάντα πιστός στις αρχές και τις αξίες του. Για το λόγο αυτό παραιτήθηκε από τους ΑΝΕΛ τον Ιούνιο του 2018. Η πρώτη μεγάλη διαφωνία του Θεσσαλονικού βουλευτή με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν η περσινή κλοπή του πρωταθλήματος, τότε που στέρισαν με το έτσι θέλω από τον ΠΑΟ και τη Μακεδονία την κατάκτηση του ντάμπλ, κύπελο πρωτάθλημα. Τότε μάλιστα διαμήνυσε σε όλους τους τόνους τη δυσφορία του για την καταφανή αδικία και συγκρούστηκε με τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Γιώργο Βασιλιάδη. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο όπου τα τελευταία 20 χρόνια παίρνει μία ομάδα το πρωτάθλημα και ξέρουμε όλοι με ποιον τρόπο το παίρνει. Και είμαστε η μόνη χώρα στην οποία πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ακόμη και της επόμενης χρονιάς, ξέρουμε ποια ομάδα θα το πάρει. Μέχρι τώρα, κύριε Υπουργέ, η συγκεκριμένη ομάδα έπαιρνε τους αγώνες, και αυτό το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλοι οι Μακεδόνες, και είτε αφορά τον ΠΑΟΚ, είτε αφορά τον Άρη τον Ηρακλή, παίρνανε τα παιχνίδια, οι ομάδες επάνω έπρεπε να αντιμετωπίσουν και την αντίπαλη ομάδα και το διαιτητή. Τώρα, επί υπουργείας δική σας, δεν χρειάζεται καν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο να παίξουν. Η δεύτερη μεγάλη διαφωνία του εκδηλώθηκε απέναντι στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιώργο Χουλιαράκη, ο οποίος ανερυθρίαστα δήλωσε ότι η υπερφερολόγηση της μεσαίας τάξης ήταν συνειδητή επιλογή. Γιατί ακούσαμε εδώ πέρα από υπουργό πριν από μερικούς μήνες ότι ήταν επιλογή, λέει, αυτής της κυβέρνησης να φορολογηθεί μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της κοινωνίας. Το ποτήρι ξεχύλισε με τη λεγόμενη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν μπορούσε πλέον με κανένα τρόπο να συμμετέχει στην κυβέρνηση που συνειδητά διέπρατε το μεγαλύτερο εθνικό έγκλημα των τελευταίων δεκαετιών. Αντιστάθηκε και καταψήφισε ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής τη λεγόμενη Συμφωνία των Πρεσπών και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια για την κύρωση της συνθήκης, αλλά και κατά τη συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης. Χάρη στη στεναρή αντίσταση της τότε κυβέρνησης, κυβέρνηση ήταν η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Απετράπη ακριβώς αυτό και δεν δόθηκε το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας στα Σκόπια. Κανείς δεν διαφωνεί για τον ηγετικό ρόλο της πατρίδας μας στα Βαλκάνια, ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό, αλλά όχι υποχωρώντας σε μείζωνα εθνικά θέματα όπως αυτό. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνει, και εδώ κλείνω κύριε Πρόεδρε, εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση θα είναι ή να προκηρύξει εκλογές άμεσα και να κλειδεί να αποφασίσει ο ελληνικός λαός για την τύχη αυτής της συμφωνίας ή να γίνει δημοψήφισμα. Και κάτι τελευταίο, δεν αντέδρασε κανείς όταν πήγε να ψηφίσει ο Ζάεφ με φόντο αυτόν τον απαράδεκτο χάρτη. Κανένας δεν αντέδρασε από την κυβέρνηση και προευλήθησε όλα τα μέσα σε όλο τον κόσμο. Ήταν ο χάρτης του 1934 από το 7ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, όπου ο πρόεδρος της, ο Βούλγαρος Δημητρόφ, έθεσε αυτό το ζήτημα, την δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους του Αιγαίου, το οποίο θα αποτελείται από τρία τμήματα. Και το τμήμα το ελληνικό, κατά τη δική του άποψη, ήταν το υπόδουλο. Εγώ ψηφίζω όχι στο αίτημα για ψήφο εμπιστοσύνης, γιατί θεωρώ
ότι κάθε ψήφος εμπιστοσύνης είναι ένα στήριγμα στο χέρι που σημαδεύει στην καρδιά της Μακεδονίας. Στις 22 Μαρτίου, ο Μακεδόνας βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και δήλωσε: «Σήμερα κάνω την αυτονόητη για κάθε Έλληνα πατριώτη επιλογή. Προσθέτω όλες τις δυνάμεις μου στον αγώνα της Νέας Δημοκρατίας για να γυρίσει η χώρα σελίδα. Στην πολιτική όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους. Πρέπει ωστόσο να έχουν το θάρρος και την καθαρή σκέψη να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα κάθε συγκυρίας. Σήμερα, ο Γιώργος Λατζαρίδης είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης. Ζητά την ψήφο των συμπολιτών του και δηλώνει ότι στις 7 Ιουλίου γυρίζουμε σελίδα για την πατρίδα, για το μέλλον, για τα παιδιά μας». Εδώ, μπροστά στο σύμβολο της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης, το Λευκό Πύργο, δίνουμε τα χέρια και την υπόσχεση ότι 7 Ιουλίου γυρίζουμε σελίδα για την πατρίδα, για το μέλλον, για τα παιδιά μας. Η Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο δημοκρατικό πατριωτικό κόμμα, θα δώσει λύσεις σε όλα τα μεγάλα εθνικά θέματα. 4 χρόνια πορευθήκαμε μαζί. Μαζί λοιπόν και μετά τις εκλογές.